Περίπου στις 350 είναι οι νόμιμες μονάδες που είναι καταγεγραμμένες στις 13 περιφέρειες της χώρας. Μπορούμε να μιλήσουμε και για αριθμό έτσι τροφίμων σε όλο, αυτό. Με αυτόν τον αριθμό βγάζουμε έναν αριθμό γύρω στις 25.000 σίγουρα με 30. Κάπου ναι. Εκεί είναι ο αριθμός των φιλοξενούμενων. Οι φιλοξενούμενοι. Τώρα μέσα σε όλο αυτό είναι και το προσωπικό, είναι και η διοίκηση και μιλάμε τώρα για τον εμβολιασμό ο οποίος πιλωτικά ξεκίνησε χθες. Έτσι δεν είναι? Ξεκίνησε πιλωτικά με την πιο μικρή μάλλον μονάδα που έχουμε στην Αττική, μια μικρή μονάδα με 20 κυρίες για να δούμε πώς πάει. Πήγαν όλα περίφημα και σήμερα έχουμε βάλει άλλες δύο και από μεθαύριο μπαίνουν σταδιακά όλο και περισσότεροι με την γνώση που παίρνουμε από την έναρξη αυτή που έγινε χθες. Mm-hmm. Και σιγά σιγά θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, θα έρθει και στη δική μας περιοχή. Εμείς σε επικοινωνία που είχαμε με το θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων στο Καρπενήσι χθες, για παράδειγμα, μας είπε ο πρόεδρός του ότι τοποθετείται χρονικά από 15 μέχρι 20 Ιανουαρίου. Σωστή πρόβλεψη κάνει και εγώ νομίζω ότι θα έρθει σε μια δεύτερη δόση, αλλά 15 με 20 περίπου νομίζω ότι θα υλοποιηθούν εμβολιασμοί. Πιο κοντά στο 15 θα το βάζω, τόσο αισιόδοξο είμαι. Ναι, 15 Ιανουαρίου. Κοντά εκεί, δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Επαρκεί ο αριθμός των εμβολίων, τι πληροφορήσεις έχετε? Δεν τα παράγει η χώρα μας, οπότε η επάρκεια των εμβολίων είναι η τακτική ανατροφοδότησή μας από το Βέλγιο. Δηλαδή κάθε φορά που θα βλέπουμε το αεροπλάνο της DHL, εάν πράγματι κάθε εβδομάδα μας φέρνει ένα φορτίο, όλα θα γίνουν καλά. Εάν μας καθυστερήσουν, θα καθυστερήσει. Δυστυχώς έχουμε αυτή την ανασφάλεια, εάν η τροφοδοσία θα είναι τακτική όπως έχει υποσχεθεί η Pfizer ή θα έχουμε καθυστερήσεις. Αυτό δεν το ξέρουμε. Τα ηλικιωμένοι, γενικά μάλλον οι τρόφιμοι σε όλες τις δομές, εκεί τι μηνύματα παίρνετε, είναι θετικοί στο εμβόλιο, το περιμένουν? Οι ηλικιωμένοι το περιμένουν σε ποσοστό σχεδόν 100% σε όλη την επικράτεια και οι συγγενείς τους. Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε δύο ιδιαίτερα προβλήματα στο κλάδο μας. Το ένα είναι η απειλή μαζικού θανάτου, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και το δεύτερο είναι σχεδόν 11 μήνες κρατάει η απαγόρευση επισκεπτηρίου και δεν μπορούν να δουν τους συγγενείς και φίλους τους. Εκτός από δύο μήνες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, όλα τα άλλα συνέχεια είναι μέσα από τζάμι, μέσα από ταμπλέτες. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο το φορτίο αυτού του κλάδου που εξηκώσει, το μεγαλύτερο μακράν κάθε άλλου κλάδου. Και το άλλο είναι και τα εβδομαδία τεστ, δηλαδή το εμβόλιο θα δώσει μια λύση σε αυτούς τους σπόρους που καταναλώνονται σε εβδομαδία τεστ να λιγοστέψουν. Ναι. Περιμένουν σαν και πόσο ποτέ. Ναι, δεν είναι και μόνο και αυτό που είπατε για τους σπόρους, είναι και το ψυχολογικό φορτίο, γιατί και τα τεστ δεν είναι ό,τι πιο εύκολο να γίνονται και συνέχεια και να περιμένεις με αγωνία το αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Προσαλίκη? Το αγωνία με το αποτέλεσμα και η απειλή εισαγγελέα. Είναι μοναδική περίπτωση όπου όπου βρεθεί κρούσμα πάει αυταπάγγελτα εισαγγελέας και η διοίκηση μπλέκεται σε μια ιστορία απαράδεκτη όπου ο εισαγγελέας τραβάει αυτές τις 4-5 δομές που είχαν πρόβλημα και είναι, καταλαβαίνετε ότι αυτό που μου είπαν χθες τα παιδιά που έγινε ο πρώτος εμβολιασμός, μου λένε κύριε πρόεδρε, είναι το πρώτο βράδυ που θα κοιμηθούμε ήσυχα μετά από τόσους μήνες. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Αν και η ανοσία θα αργήσει ακόμη να έρθει, κύριε πρόεδρε. Λένε ότι μετά από μια εβδομάδα από την πρώτη δόση επιτυχάνεται ανοσία της τάξης του 70% που είναι πάρα πολύ καλό νούμερο. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί τα πρώτα μηνύματα και απολογισμοί από τους εμβολιασμούς σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αγγλία στους συναδέλφους αυτών των χωρών πήγανε πάρα πολύ καλά και δεν είχαμε κανένα κρούσμα μετά. Κύριε Προσαλίκα, θέλω να μου πείτε έτσι και να κλείσουμε με αυτό. Πώς το βιώνετε εσείς που εκπροσωπείτε όλες αυτές τις δομές, αυτούς τους χιλιάδες τροφίμους, επίσης τον μεγάλο αριθμό των εργαζομένων, αυτούς τους 11 μήνες, πάει τώρα να κλείσει χρόνο όλο αυτό, όλη αυτή η δοκιμασία. Σε εσάς, πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη που νιώθετε? Είναι τεράστια. Όλα τα συναισθήματα που μπορούν να καταγραφούν έχουν συμβεί σε αυτή την ιστορία. Από θυμό, από λύπη, από αγωνίες, ό,τι συναισθήματα θέλετε. Ήταν μοναδικά, δηλαδή 100 χρόνια είχε να γίνει, αλλά εντωμεταξύ αυτά τα 100 χρόνια δεν είχαμε τέτοιες δομές. Δηλαδή αυτό το πράγμα και οι ειδήσεις
Τέτοιες μέρες πέρσι του 2020, Γενάρης του 2020, φτάνανε μόνο τηλεοπτικές εικόνες από την Κίνα. Και Φεβρουάριο κλείσαμε τις πόρτες. Καταλαβαίνετε, άλλες φορές είχαμε θυμό με την πολιτεία που δεν βοηθούσε, άλλες φορές είχαμε φόβο, άλλες, ό,τι συναισθήματα θέλετε. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είναι το αντίθετο. Συναισθήματα χαράς, ελπίδας, ενθουσιασμού και ξεχνάμε τα προβλήματα και νομίζω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτή την εξέλιξη. Έτσι, θα ανοίξουν σύντομα, λέτε, οι πόρτες των γεροκομείων και πάλι? Νομίζω ότι μετά τη δεύτερη δόση θα γίνει σταδιακή άρση, σταδιακή άρση του επισκεπτήριου, της απαγόρευσης του επισκεπτήριου. Θα μιλήσω σήμερα με τα δύο συναρμόδια υπουργεία και κάθε δομή η οποία θα εμβολιάζεται σιγά σιγά θα ανοίγει τις πόρτες. Το ευχόμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια που έτσι προβλέπετε ότι θα είναι καλύτερη από αυτό που ζήσαμε τον τελευταίο χρόνο. Καλή δύναμη, καλή χρονιά με υγεία, κύριε Προσαλίκα. Καλημέρα σας. Επίσης, καλή χρονιά. Γεια σας.